μπροστά στο τίμιο ξύλο προσκυνά το σταυρό του Χριστού, πάνω στον οποίο υψώθηκε εκείνος και άνοιξε τα άγια και άκραντα και παναγία τα χέρια του και αγκάλιασε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εδώ η κάτω Αρχαία, η ευλογημένη αυτή πόλη, εορτάζει εξαιρέτως την ύψωση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και ειδού οι άρχοντες του λαού. Και ο λαός άπας συγκεντρωμένος στον ιερό αυτό ναό, προσκυνούμε τον τίμιο σταυρό του Κυρίου και παίρνουμε μηνύματα σωτήρια. Ανοίγοντας το ιερό Ευαγγέλιο, διαβάζουμε τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος είναι εξόχως επίκαιρος, όχι μόνο για την ημέρα που εορτάζουμε σήμερα, αλλά και γενικότερα. Λέγει ο Κύριος μας, δώστη στέλνει ο πίσω μου ευθύ να παρνησά στο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Αδελφοί μου, θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά θα πω τρία πράγματα τα οποία παρακαλώ να βάλετε βαθιά στην καρδιά σας και στο νου σας. Όποιος θέλει, λέγει ο Κύριος, να με ακολουθήσει, ας πάρει το σταυρό στον ώμο του και ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας με ακολουθήσει για να βρει ζωή την αιώνιον. Είναι παράξενα αυτά τα λόγια. Έχοντας εκείνος πάρει το σταυρό στον ώμο του και ανεβαίνοντας στο φρικτό Γολγοθά για να δώσει τα πάντα για τη σωτηρία τη δική μας και να μας χαρίσει την Ανάσταση, μας δίνει αυτό το μήνυμα. Να πάρετε και εσείς το σταυρό στον ώμο σας και να αρνηθείτε τον εαυτό σας. Τι σημαίνει να αρνηθούμε τον εαυτό μας? Να αρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο των παθών, τον άνθρωπο των αμαρτωλών επιθυμιών, τον άνθρωπο των γηίνων και χαμεζήλων φρονημάτων. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να αρνηθούμε ό,τι παλαιών και αμαρτωλών, τότε είμαστε άξιοι να ακολουθήσουμε τον εσταυρωμένο Κύριό μας. Αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά τον αρχίζουμε από την ώρα που βαπτιζόμεθα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Από εκείνη την ώρα παίρνουμε το σταυρό στον ώμο μας και κάνουμε αυτή τη θυσία. Και κάθε φορά που εαυτός μας μας ζητά κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, εμείς κάνουμε έναν αγώνα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να αναδειχθούμε αντάξιοι αυτής της αγάπης του εσφραγμένου αρνίου του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, καλούμεθα να αρνηθούμε και τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα ανάμεσα σε εμάς, στην ψυχή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου και στο σταυρό, παρεμβάλλεται ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει με την έννοια της ομορφιάς που τον έβγασε ο Θεός, αυτό θα πει κόσμος, ομορφιά, ευκοσμία. Έτσι έκανε τον κόσμο ο Θεός, κατά πάντα ωραίο. Αλλά μετά ο κόσμος εξέπεσε.
θυσία, αυτό μαθαίνει τη ζωή, η θυσία αναδεικνύεται νικητής. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τον κόσμο. Λέγει πολύ απλά και ωραία ο λαός. Θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνει ο κόσμος. Ξέρετε τι βάθος έχει αυτή η απλότητα, αυτή η απλή φράση του λαού. Ο κόσμος δεν θέλει να μας αφήσει να ακουμπήσουμε στο σταυρό. Παρεμβάλλεται και μας εμποδίσει και εμείς πρέπει να τον ξεπεράσουμε. Και τέλος, όποιος παίρνει το σταυρό στον νόμο του γίνεται μάρτυρας. Γίνεται κήρυκας και ομολογητής της αληθείας ότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας. Περνάει μέσα από το σταυρό του Χριστού, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την Θεία Κοινωνία, μέσα από την Ανάσταση. Αυτά λοιπόν τα τρία, κρατήστε αδελφοί μου σήμερα, τα τρία σημεία, τα τρία διδάγματα. Πρώτον, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να φτάσουμε στη θέωση, στην αγιότητα που είναι ο σκοπός της ζωής μας, πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να αρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας με τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Δεύτερον, να ξεπεράσουμε τον κόσμο ο οποίος δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε το σταυρό. Και τρίτον, έχοντας ξεπεράσει αυτά τα δύο εμπόδια, υψώνοντας το σταυρό στη ζωή μας, να γίνουμε κήρυκες της αληθείας ότι ένας είναι ο σωτήρας μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και μία παράκληση. Παρακαλώ τώρα στη Θεία Κοινωνία να έρθετε με ησυχία. Προηγουμένως εγώ ήταν όλα καλά, αρχίσατε να κουβεντιάσετε. Γιατί να χαλάσουμε την τάξη και την ησυχία. Εδώ είναι ο ουρανός τώρα. Δεν είμαστε στη γη, είμαστε στον ουρανό. Ενώπιόν μας είναι ο Κύριος. Μπορεί να μην τον βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια ή μάλλον ότι λέγω. Σε λίγο θα τον δούμε και θα τον γευτούμε. Το σώμα του και το αίμα του από το Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό λοιπόν με απόλυτο τάξη και με απόλυτο ησυχία θα προσέρχεται χωρίς να σπρώχνεστε και να πιέζεστε να κοινωνήσετε των θείων και ακράτων μυστηρίων. Θα κοινωνούν δύο ιερείς. Αφήστε ένα διάδρομο εις τη μέση για να εξέρχεστε με ευκολία. Και τέλος θα πάρετε το αντίδωρο και τα λουλούδια από το σταυρό το βασιλικό και πάλι με τάξη και στα εξόδους του Ιερού Ναού. Επίσης, στις 28 και 29 του μηνός, ακούστε και αυτό, θα γιορτάσουμε την εορτή της επανακομιδής της Αγίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Το λέγω από τώρα, βεβαίως όλοι το γνωρίζετε, για μια ακόμα φορά διασώσεις. Πρόσωπο προς πρόσωπο σας μιλώ και σας προσκαλώ στην εορτή της επανακομιδής της Αγίας Κάρας του Αγίου Ανδρέου που θα γίνει επαναλαμβάνω. Στις 28 του μηνός, ημέρα Σάββατο και 29, την άλλη ημέρα στον ναό του Αγίου Ανδρέου, στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία, που θα κάνουμε και χειροπονία πρεσβυτέρου, και το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου, θα κάνουμε την Μεγάλη Λιτανία για να τιμήσουμε τον Άγιό μας και να τον παρακαλέσουμε να πρεσβεύει στον Κύριο, ώστε παρά τις αμαρτίες μας, να γίνεται ο Κύριος μας, Κύριος πάσιν ημίν. Και πάλι σας εύχομαι με πολύ μεγάλη